Σήμερα Κυριακή, 10 Απριλίου 2022. Έχω φέρει εδώ λοιπόν το χώρο με τον Τρίγραμμο Βοά, τον Ασμοδαίο, Λικανούρα Τριβιργάτα, για να τον δούμε και να σας πω και κάποια νέα όσον αφορά το γεύμα του, την πορεία του βάρους του κλπ. Πριν ήταν εδώ στη δροσερή κρύψη να τον βρήκα, δεν ήταν σε ζεστή για κάποιον λόγο, τώρα έχει πάει εδώ και θα τον βγάλω λίγο να τον δείτε. Είναι καλά κουλουριασμένος εδώ μέσα, δεν θα τον βγάλω πολύ γιατί έχει φάει, αν και δεν έφαγε τώρα, δηλαδή έχει χωνέψει σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάλι δεν πρέπει να τον ενοχλούμε. Νάτος. Αυτός εδώ λοιπόν είναι αρσενικός, είναι 8 ετών τώρα σχεδόν. Δείτε πόσο όμορφα χρώματα έχει, πόσο όμορφες γραμμές έχει. Έντονη αντίθεση, είναι από τα πιο όμορφα locality αυτού του είδους. Αυτό το είδος χωρίζεται σε πολλές τοπικές παραλλαγές. Αυτός είναι Μπάχα Καλιφόρνια και συγκεκριμένα Σαν Ματίας Κάνιον locality. Πάρα πολύ σπάνιο φίδι στο χόμπι. Στην Ελλάδα δεν θα το βρει σχεδόν καθόλου. Έτυχε και τον είχα βρει μια στιγμή. Εδώ διακρίνεται το φούσκο με σκυλιά του από το ποντίκι που έφαγε. Έφαγε λοιπόν πρώτη φορά για το 2022. Και συνήθως το πρώτο γεύμα το βιντεοσκοπό, αλλά αυτή τη φορά έφαγε με διαφορετικό και ασυνήθιστο τρόπο. Λοιπόν, αυτό το φίδι πάντα τρώει με τον κλασικό τρόπο. Κουνάς δηλαδή το γεύμα μπροστά του, σαν να είναι ζωντανό, το βλέπει, το χτυπάει, το τυλίγει και το τρώει. Αυτή τη φορά έφαγε αλλιώς όμως. Γενικώς την άνοιξη δεν τρώει. Είναι και εποχή αναπαραγωγής. Τα αρσενικά και σε πολλά άλλα είδη δεν τρώνε πολύ. Έχει και την αλλαγή δέρματος, μπορεί στην πρώτη αλλαγή να καθίσει κάποιες εβδομάδες στην προέκδηση πριν αλλάξει και να μην τρώει. Και έτσι συνήθως μου τρώει τον Μάιο. Σπάνια έχει φάει λίγο Μάρτιο και μετά πάλι Μάιο. Και είναι κάτι το οποίο δεν με ανησυχεί πια. Είναι φυσιολογικό γι' αυτόν. Μόλις έρχεται Μάιο, πεινάει αμέσως. Μόλις του βάζει κάτι, το πιάνει αμέσως. Το έχετε δει και σε άλλες χρονιές. Τώρα ήταν αλλιώς λοιπόν. Τώρα ξύπνησε από την Άρκη νωρίς, γύρω στις 16 Φεβρουαρίου του Βαλαζέστη. Μετά πέρασε από τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Μαρτίου σε προέκδηση. Δεν κινούνταν πολύ, ήταν κρυμμένο στο δέρμα του. Φαινόταν έτοιμο να αλλάξει, αλλά δεν άλλαζε. Τελικά άλλαξε. Μετά έμεινε κάποιες μέρες μετά την αλλαγή. Μετά κατούρισε και αφόδευσε πρώτη φορά μετά την Άρκη. Συνήθως νωρίτερα το κάνει, γιατί πρέπει να αποβάλει κάτι. Ωστόσο δεν είχε βγάλει τίποτα. Και φαίνεται είχε βγάλει και νερό, γιατί είχα δώσει και αρκετό νερό. Γενικώς είναι ερημικό φίδι, δεν θέλει πολύ νερό. Μετά έμεινε πάλι στάσιμος, μετά δοκίμασα τέλος Μαρτίου, γύρω στις 28 κάπου εκεί, να του δώσω ποντικάκι, ένα μικρό έτσι, 12 γραμμαρίου, να ανοίξει η όρεξή του. Δεν φαίνονταν να θέλει να το φάει, το κοίταζε λίγο, μετά έφευγε. Το άφησα μέσα στο χώρο του, την άλλη μέρα το πέταξα, δεν το πείραξε. Όπως και άλλες φορές. Όλες φορές του έχω αφήσει μέσα θύραμα έτσι, κοντά σε μια κρυψόνα να το φάει όποτε θέλει, δεν το τρώει. Από ό,τι φαίνεται έχει μάθει να τρώει μόνο κρεμασμένο θύραμα, να το κουνάς και να το πιάνει. Και αυτή τη φορά όμως τα πράγματα ήταν αλλιώς. Του έδωσα λοιπόν ένα ποντικάκι, 25 γραμμάρια, 27, δεν ξέρω, ήταν λίγο μεγάλο. Συνήθως δεν του δίνω κάτι τόσο μεγάλο στην αρχή της χρονιάς, γιατί ανησυχώ μήπως ταλαιπωρηθεί το πεπτικό του σύστημα. Όχι ότι δεν μπορεί να το δεχτεί, αλλά του δίνω στην αρχή κάτι μικρότερο. Το κουνούσε αρκετή ώρα, φαινόταν να το κοιτάει, όμως δεν έφευγε. Σαν να θέλει να το φάει, αλλά σαν να ήταν αναποφάσιστος, να μην ήταν σίγουρος ότι πρέπει να φάει ή όχι. Και έτσι το άφησα μπροστά εδώ στην είσοδο της δροσερής κρυψώνας και τον άφησα ήσυχο. Την άλλη μέρα λοιπόν, 7 Απριλίου τον είχα ταΐσει, 8, έψαχνα το ποντίκι για να το πετάξω γιατί ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το είχε φάει και έλειπε. Τον βρήκα λοιπόν στη ζεστή κρυψώνα και διαπίστωσα ότι το είχε καταπιεί. Δηλαδή βγήκε έξω το βράδυ, το εντόπισε με την όσφρηση, το έφαγε και κρύφτηκε στη ζέστη για να χωνέψει. Αυτό λοιπόν είναι πρωτοφανές για το συγκεκριμένο ζώο. Δεν έχει φάει ποτέ έτσι στα 6 χρόνια που τον έχω. Κάποια φίδια τρώνε, κυρίως κολουβρίδες. Καλαμποκόφιδα, king snake κλπ. Τρώνε και αφημένο θύραμα. Πολύ σπάνιο όμως αυτό το πράγμα. Σε σφιχτήρες όπως βόες, πίθωνες και συγγενείς τους όπως αυτό. Συνήθως τρώνε κουνημένα θύραματα. Μερικοί τρώνε και αφημένα, αλλά δεν είναι τόσο συχνό. Πόσο μάλλον για ένα φίδι που έχει μάθει όλη τη ζωή να τρώει αλλιώς. Και όμως έφαγε. Είναι αυτό που λένε, όσο πιο πολύ κρατάς ένα ζώο, τόσο πιο πολλά μαθαίνεις από αυτό. Ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις από αυτό. Έτσι ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση. Ήταν κάτι που δεν περίμενα και όμως έγινε. Έφαγε λοιπόν, γι' αυτό δεν είδατε το πώς έφαγε. Έφαγε με εκπληκτικό όμως τρόπο που δεν τον περίμενα. Και τώρα ξεκινά να προσθέτει ξανά βάρος. Γιατί αυτό ήταν το πρώτο του γεύμα μετά από 6 μήνες.
Και 6 μήνες δεν είναι πολύ. Καμιά φορά έχει κάνει και παραπάνω για να φάει. Αυτά τα φίδια, όπως έχω ξαναπεί, είναι φίδια ερήμου, πολύ χαμηλού και αποδοτικού μεταβολισμού, δεν αφήνουν τίποτα χαμένο, τρώνε λίγο και αραιά, αλλά αξιοποιούν κάθε τι από αυτό που τρώνε και έτσι ζουν πάρα πολύ καιρό χωρίς τροφή. Γενικότερα τα φίδια έχουν αυτή την ιδιότητα, τρώνε αραιά και αξιοποιούν ό,τι τρώνε, αλλά φίδια όπως βόες, πίθωνες και άλλες σφιγκτήρες χαμηλού μεταβολισμού και ακόμα περισσότερο έρικες όπως φαίνεται, όπως αυτός ο τρίγραμμος βόας, βόες της άμμου κλπ. Έχουν ελάχιστες ανάγκες σε τροφή. Το είδος αυτό λοιπόν ζει σε κατάξερα μέρη, πετρώδεις ερήμους, όπως εκεί στην Μπάχα Καλιφόρνια που είναι αυτό, και σε άλλα μέρη, στην Αριζόνα, σε κάποια μέρη του Μεξικού. Κάποιοι πληθυσμοί στα παράκτια της Καλιφόρνιας ίσως να ζουν σε πιο υγρά περιβάλλοντα, αλλά πάλι είναι στεγνά. Γενικώς είναι ένα είδος που ζει σε πάρα πολύ στεγνό περιβάλλον, με μόνο λίγες βροχές την άνοιξη και μετά στην ξηρή περίοδο που και πολύ λίγες καταιγίδες, τίποτα άλλο. Η κύρια τροφή τους είναι τα τροκτικά. Τα τροκτικά, όπως ξέρουμε, έχουν γρήγορο μεταβολισμό, τρώνε πολύ έτσι ώστε να το συντηρήσουν και αυξομειώνονται απότομα μέσα σε διάστημα λίγων ετών. Μπορεί αν έχει μεγάλη διαθεσιμότητα τροφής και υγρασία ο πληθυσμός τους σε μια έρημο να εκραγεί και να υπάρχουν παντού και μετά όταν έρθει ξηρασία ο πληθυσμός τους μπορεί να καταρρεύσει. Όμως τα φίδια αυτά δεν ανεβοκατεβαίνουν έτσι, δεν πεθαίνουν όταν τελειώνει η τροφή τους. Απλώς κρύβονται, μειώνουν το μεταβολισμό τους, αδρανοποιούνται και περιμένουν καλύτερες εποχές. Είναι πάρα πολύ σκληρά ζώα. Πραγματικά ανθεκτικά, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι προσαρμοσμένα για τέτοιες συνθήκες. Και θα σας πω λοιπόν πόσο αποδοτικό μεταβολισμό έχει σύμφωνα με αριθμούς. Λοιπόν, πέρσι τον Οκτώβριο είχε σταματήσει να τρώει κάπου στα μέση του Οκτωβρίου, εκεί 15, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά τον είχα αφήσει στη ζέστη, γιατί θεώρησα ότι είναι νωρίς, δεν πρέπει να πέσει ενάρκεια από τώρα. Αλλά το ζώο ξεκάθαρα έδειχνε σημάδια ότι ήθελε να κοιμηθεί. Πήγαινε συνέχεια στην κρύα μεριά. Εγώ όμως τον είχα σε ζέστη. Η ζεστή μεριά από εδώ είχε 30 βαθμούς και από εκεί. Αυτός όμως έφευγε, πήγαινε στο κρύο. 6 Νοεμβρίου τον ζύγισα και ήταν 231 γραμμάρια. Είχε φάει και πολύ καλά εκείνη τη χρονιά, 2021. Είχε φάει 11 γεύματα, ουσιαστικά σαν να φάγε 9, γιατί τα δύο ήταν μικρά. Νομίζω τα περισσότερα γεύματα από κάθε άλλη χρονιά που του είχα δώσει τότε. Είχε μια χαρά κυλινδρικό σώμα, κυλινδρική ουρά. Είχε καλό λίπος. Και τον άφησα πάλι στη ζέστη μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου κάπου εκεί, δηλαδή τον είχα πολύ καιρό, χωρίς λόγο, έτσι. Μετά τον πήγα για νάρκη και τον ξύπνησα στα μέσα Φεβρουαρίου. Ζέστη του έβαλα 16 Φεβρουαρίου. Στην αρχή έμενε πάλι στο κρύο, μετά σιγά σιγά κατάλαβα ότι ήρθε η άνοιξη, πήγαινα και στη ζέστη και θερμορυθμιζόταν κανονικά. 24 Φεβρουαρίου 2022 τον ζύγισα και ήταν 216 γραμμάρια. Δηλαδή, σε διάστημα φαγίας 4 μηνών έχασε μόνο 15 γραμμάρια. Τίποτα παραπάνω, ελάχιστο. Δηλαδή, πιστεύω πως πιο πολύ νερό έχει χάσει παρά λίπος. Μιλάμε για εξαιρετικά αποδοτικό μεταβολισμό. Αυτό το φίδι αντέχει τα πάντα. Είναι ένα ζώο ερήμου, προσαρμοσμένο για τέτοιες συνθήκες και δεν έχασε τίποτα πρακτικά. Πραγματικά τίποτα. Μετά του έδωσα νερό ή ποιος το ήθελε. Δεν του δίνω πολύ νερό, άλλοι το έχουν μπολ νερού μόνιμα, άλλοι δεν τους έχουν. Ανάλογο αυτό. Γενικώς είναι είδος ερήμου που το πιο πολύ νερό το παίρνει από την τροφή και από μεταβολικό νερό όταν καίει το λίπος του, δεν θέλει πολύ. Όταν θέλει να πιει, πίνει πολύ. Άλλες φορές μπορεί να του δώσω νερό και να μην πιει σχεδόν καθόλου. Αναπλήρωσε πιστεύω τα υγρά που έχασε. Και από εκεί και πέρα είχε μείνει αρκετό καιρό μέχρι να αλλάξει δέρμα. Μετά κατούρισε και έβγαλε και όσο νερό δεν χρειαζόταν. Μετά ήπιε λίγο ακόμα, αλλά δεν ήπιε πολύ. Και ήταν έτσι, χωρίς να δέχεται τροφή, χωρίς όμως και να δυνατίζει. Ώσπου πρόσεξε ότι ελαφρώς, χωρίς να το μετρήσω αυτή τη φορά, πρόσεξε ότι ελαφρώς αδυνάτιζε κάπου στις αρχές Απριλίου. Και μετά έφαγε. Μόνος του, κανονικά το βράδυ, όπως σας είπα. Είναι πολύ σκληρά ζώα αυτά, πολύ δυνατά. Το ξαναλέω. Έχω ακούσει ιστορίες με αυτό το είδος. Πραγματικά λες πώς γίνεται να ζει αυτό το πράγμα έτσι. Έχω ακούσει τρίγραμμους βόες που δεν τους άρεσε κάποια αλλαγή στο περιβάλλον. Βίωσαν κάποιο στρες και δεν έφαγαν για ένα χρόνο και μετά ξανάφαγαν. Ενώ και αυτός εδώ διατηρεί κανονικό βάρος και μόνο με 6 γεύματα το χρόνο. Και για συγγενείς τους το έχω ακούσει αυτό. Για παράδειγμα, αφρικανικός βόας της Άμμου, αρσενικό, να ζει κανονικά και να διατηρεί βάρος με 5 γεύματα το χρόνο.
Αυτό το είδος γεννιέται αρχές φθινοπόρου και συνήθως πρέπει να περάσει μια χειμερή ανάρκη πριν φάει την άλλη χρονιά. Μπορεί να περάσει 9 μήνες ως νεογνό χωρίς καθόλου τροφή και μετά να φάει. Σίγουρα κάποιοι θα πεθαίνουν σε ακραίες συνθήκες στέρησης στη φύση. Σίγουρα οι στρεσογόνοι παράγοντες στη φύση είναι πολύ μεγαλύτεροι. Έχει απότομες θερμοκρασιακές αλλαγές, έχει πίεση από θηρευτές, διάφορα πράγματα. Κάποιοι έχουν φωτογραφίσει τρίγραμμους πάρα πολύ αδύνατους, που δεν φαίνεται να είχαν πιθανότητες επιβίωσης. Αλλά και ακόμα και αν πεθαίνουν κάποιοι, γενικώς ως πληθυσμός δεν έχει κανένα θέμα. Έτσι λοιπόν αυτά τα ζώα. Δεν λειτουργούν στις χρονικές κλίμακες που έχουμε συνηθίσει εμείς. Μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τροφή. Πολλές φορές αυτό το πράγμα είναι απολύτως φυσιολογικό και μέσα στον ετήσιο κύκλο τους, όπως η χειμερή ανάρκη, πριν την αλλαγή δέρματος, εποχή αναπαραγωγής κλπ. Τα αρσενικά θέλουν λιγότερη τροφή, τα θηλυκά προκειμένου να παραχθούν χρειάζονται λίγο παραπάνω κατά τα άλλα και αυτά μπορούν να συντηρηθούν με λίγο. Και έτσι ζει αυτό το ζώο. Άρα λοιπόν μην ανησυχείτε αν αυτά τα ζώα δεν τρώνε. Αυτό ισχύει και για άλλα φίδια με χαμηλό μεταβολισμό όπως βασιλικοί, πίθωνες και κάποια ακόμα που μπορεί να αρνηθούν τροφή για πολλούς μήνες. Δεν είναι πρόβλημα. Αν δεν χάνουν απότομα βάρος δεν είναι κάποια ασθένεια, είναι φυσιολογικό. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλα τα φίδια. Τώρα φίδια όπως καλαμποκόφιδα για παράδειγμα, τα corn snake και αυτά, θα μπορούσαν να ζήσουν και αυτά για πολύ καιρό χωρίς τροφή, αλλά θα αδυνάτιζαν πιο γρήγορα. Θέλουν παραπάνω τροφή, έχουν πιο γρήγορο μεταβολισμό. Αλλά για στους νυκτήρες, βόες, πίθωνες, έρικες κλπ. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ τροφή, τόσο όσο νομίζουμε. Είναι φυσιολογικό να μένουν χωρίς τροφή, να ξεκουράζονται για κάποια διαστήματα του έτους. Αυτό από τη μία είναι καλό, γιατί σε περίπτωση που έχει κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα αυτό το ζώο, μπορεί να το ξεπεράσει και χωρίς να χρειάζεται να τρώει συνεχώς. Από την άλλη θέλει προσοχή όμως. Αφού χάνει λίπος τόσο δύσκολα, σημαίνει ότι κερδίζει λίπος εύκολα και μετά δεν μπορεί να το χάσει. Αυτά τα φίδια είναι προσαρμοσμένα για αραιές λήψεις τροφής. Άμα τα δίνουμε συνέχεια τροφή, κάτι που στη φύση δεν ισχύει, θα παχύνουν επικίνδυνα και μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής τους. Προσοχή λοιπόν να μην τα παραταΐζετε, γιατί δεν μπορούν να κάψουν το λίπος. Δεν γυμνάζονται αυτά τα φίδια, αυτά μένουν ακίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γίνονται πολύ. Ο μόνος τρόπος να το κάψουν εύκολα είναι με νηστεία μηνών. Άρα λοιπόν όχι πολύ τροφή σε αυτά τα ζώα. Αυτός εδώ αυτορυθμίζεται, δηλαδή άμα του δίνουν συνέχεια κάθε εβδομάδα το καλοκαίρι τροφή, μετά από δύο φορές δεν θα δεχτεί, αλλά και πάλι θα μπορούσε να παχύνει, άμα του δίνω πολύ. Για άλλα φίδια έχω ακούσει όπως βόες και λοιπά που τρώνε συνέχεια μόλις τα δίνεις, παχύνουν εύκολα, παχυσαρκία είναι ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν όχι πολύ τροφή. Καταλάβατε τι ζώο είναι αυτό, τι θέλει. Λίγη τροφή, σωστά τοποθετημένη μέσα στο χρόνο, ώστε να έχουν καλό βάρος και αυτό. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι έφαγε αφημένο θύραμα, τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που το ταΐζω. Θα το ταΐζω με τον κλασικό τρόπο, γιατί αυτός είναι ο πιο καλός για να εκγυμναστούν τα κυνηγετικά ένστικτα του φιδιού και βέβαια κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον να παρατηρείς. Από την άλλη όμως, δεν θα χάνω την ελπίδα μου όταν δεν τρώει, θα το αφήνω απλά μέσα και αν θέλει, ας το φάει. Επίσης, επιτέλους, έχω την ευκαιρία να δοκιμάσω ένα project που ήθελα να κάνω, το οποίο κάνουν για πολλά φίδια και για το συγκεκριμένο θα είναι ότι πρέπει, εφόσον είναι θηρευτής φωλιών στη φύση και τρώει νεογνά τροκτικών από τις φωλιές, δηλαδή να φτιάξω μια τεχνητή φωλιά από χαρτί, από φύλλα, από κάτι, να βάλω μέσα μερικά κατεψυγμένα, αποψυγμένα νεογέννητα ποντικάκια και να τον αφήσω μόνος του να βρει το δρόμο και να τα φάει, ώστε να γυμναστεί και το φίδι, ίσως να τον παρατηρήσουμε, αλλά δεν πιστεύω, το βράδυ θα βγει. Για να δούμε λοιπόν. Αυτά λοιπόν, ο τρίγραμμος ξεκίνησε και φέτος να τρώει, ξεκίνησε τη χρονιά του κανονικά. Τώρα πιστεύω θα φάει Μάιο, πάντως δεν πιστεύω ότι θα φάει άλλο τον Απρίλιο, αλλά δεν ξέρουμε. Θα δοκιμάσω ακόμα μια φορά μέσα στο μήνα να του δώσω κάτι. Ακόμα δεν χώνεψε βασικά αυτό. Περιμένω να το χωνέψει, να το φοδεύσει και μετά. Και όλα πάνε καλά. Γεια σας.